Θα πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Κιωσέ που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους κρατές σας. Υπεύθυνος ερευνών λιάν εμπορίου και καταναλωτικών αγαθών του ΙΕΛΚΑ. Οπότε, με φόντο την έρευνα τώρα για την οποία θα συζητήσουμε, έχουμε να πούμε πολλά νομίζω. Και θα ξεκινήσουμε με τα μπάνια του λαού, που για μας είναι σημαντικά. Διότι και ιερά. Και ιερά, βεβαίως. Διότι δεν γίνεται να δουλεύει κάποιος όλη μέρα και να μην έχει τη δυνατότητα, κύριε Κιωσέ, να εκδράμει για λίγες μέρες και να μπορέσει να προχωρήσει σε αυτή την μικρή, έτσι, πώς να το πω, απόδραση. Τα στοιχεία της έρευνας δεν είναι πολύ ενθαρρυντικά. Δεν, καθόλου ενθαρρυντικά θα έλεγα, δεν είναι. Καταρχάς έχουμε την πλειοψηφία του κοινού να δηλώνει ότι δεν θα κάνει διακοπές του 2024. Το δείγμα ποιο είναι, κύριε Κιωσέ, της έρευνας, για να βοηθήσουμε λίγο έτσι και τον κόσμο τώρα που μας ακούει. Μια πανελλήνια έρευνα από 850 καταναλωτές είναι αντιπροσωπευτικό το δείγμα από όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Ένας στους δύο λένε λοιπόν ότι δεν θα κάνουν καθόλου διακοπές. Σωστά, ότι δεν θα έχουν κάνει διακοπές. Και από αυτούς που θα κάνουν, και είναι το 55% αυτό, και το 33%, δηλαδή σε αυτό το 55% δίπλα ένα 33%, το οποίο λέει ότι θα κάνει πιο περιορισμένα. Ο λόγος είναι ποιος, πιο περιορισμένα λόγω της διαμονής που έχει ακριβήνει, λόγω του κόστους ευρύτερα, πέρα από το ακτοπλοϊκό θέλω να πω και το ειστήριο. Τους έχουμε ρωτήσει διάφορα πράγματα. Τους έχουμε ρωτήσει καταρχάς όσον αφορά τα κόστη των διακοπών, τι λειτουργεί περισσότερο αρνητικά σε αυτούς. Τα πιο έντονα αρνητικά είναι τα οκτωπλοϊκά εισιτήρια με 50% και μετά είναι το κόστος της διαμονής με 48%. Και μετά πιο κάτω είναι το κόστος μεταφοράς που είναι πρακτικά τα καύσιμα, διόδια καύσιμα και τα υπόλοιπα κόστη μεταφοράς. Και πιο κάτω η εστίαση σε ένα χαμηλό τρόπο στη τάξη του 33%. Άρα με τη σειρά πρώτα μιλάμε για τα ακτοπλοϊκά, το οποίο είναι ίσως το μεγαλύτερο βαρύδι αυτή τη στιγμή. Σε κάποιους προορισμούς σίγουρα δεν ξέρω πόσο καθολικό είναι το πρόβλημα, γιατί ανάλογα τον προορισμό διαφέρουν αυτά αρκετά. Είναι σχεδόν καθολικό. Είναι σχεδόν καθολικό με βάση τα στοιχεία που έχουμε, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με την ακτοπλοϊκά. Ναι, απλά το αναφέρω και πολύ για πιο κοντινούς προορισμούς ενδεχομένως. Ξέρετε δηλαδή ποιο είναι το θέμα στη διαμονή. Θα μπορούσες να βρεις λύση. Είναι μια αλήθεια αυτό. Δηλαδή θα μπορούσες να βρεις εναλλακτικές για όλα τα βαλάντια μέχρι σε ένα σημείο, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον στην πλειονότητα των νησιών και των παραλιακών περιοχών. Ως προς τα ακτοπλοϊκά δεν μπορείς να κάνεις κάτι, ή ως προς το κόστος του ταξιδιού, όποιο και αν είναι αυτό, δεν μπορούν εύκολα να γίνουν εκπτώσεις, αν μπορούμε να το πούμε. Ακριβώς, τη διαμονή και εστίαση μπορούν κάπως να διαχειριστεί κάτι, να μαγειρέψει ή να φάει σε κάτι πιο οικονομικό, να μην φάει στο εστιατόριο, να φάει ένα σουβλάκι. Και στη διαμονή επίσης μπορεί να πάει σε ένα εξοχικό σπίτι, να νοικιάσει ένα δωμάτιο αντί να πάει σε ξενοδοχείο. Οπότε λέτε σε αυτό το κομμάτι έχουμε αλλαγές. Ναι, ακριβώς. Αλλά παρόλα αυτά, δηλαδή στη διαμονή, παρότι υπάρχει ευελιξία, εκεί πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει και μεγάλο θέμα. Γιατί πράγματι έχουμε πολύ μεγάλες ανατιμήσεις στα πιο πολλά είδη διαμονής. Αυτό που μας έχει κάνει πάντως μεγάλη εντύπωση είναι ότι πέρα από το κομμάτι διακοπές ακτοπλοϊκά, είναι ότι είναι ακόμα πολύ μικρά τα βήματα σε σχέση με τον πληθωρισμό. Και στα τρόφιμα, κύριε Κιωσέ, στα βασικά είδη διατροφής, στα ψώνια που κάνουμε όλοι στο σούπερ μάρκετ, στην αγορά γενικότερα. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να βαδίσουμε. Σωστά. Κοίταξε, παρότι με βάση τα στοιχεία που έχουμε για τις τιμές, είμαστε σε ένα αρκετά καλό σημείο όσον αφορά την πορεία των τιμών. Δηλαδή, έχει σταματήσει τελείως ο πληθωρισμός. Δικά μας στοιχεία σε σχέση με το κανάλι του σούπερ μάρκετ έχουν και μείωση για τον Ιούνιο. Mm-hmm. Εκεί έλεγα τα βασικά. Αλλά δείχνει, απλά δεν δείχνει μείωση χρονιά με χρονιά. Δείχνει μείωση από τον Ιανουάριο μέχρι τώρα. Ναι, αλλά στο λάδι, για παράδειγμα, δεν δείχνει μείωση. Όχι. Επιμέρους πρώτα έχουμε ακόμα ανατιμήσεις. Και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Πάντα θα έχουμε προϊόντα με ανατιμήσεις. Δηλαδή, απλά μέσω σταθμικά κοιτάζουμε τι συμβαίνει. Απλά παρότι υπάρχει αυτή η καλή εικόνα στο κομμάτι του πληθωρισμού, επειδή έχουμε φτάσει σε ένα υψηλό επίπεδο τιμές από τις προηγούμενες ανατιμήσεις, δεν βλέπουμε ούτε την ψυχολογία του κοινού να είναι καλή. Ούτε πρακτικά να μπορεί να διαθέσει τα χρήματα που ενδεχομένως να διαθέτει για να κάνει κάποια άλλα πράγματα. Ναι. Εγώ μία τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω, επειδή το είπαμε εδώ με τον Θανάση και στην αρχή της εκπομπής και σχετίζεται με τους λογαριασμούς που παίρνουν κάποιοι επαγγελματίες για αναδρομική επιστροφή επιδότησης που είχε δοθεί. Εσείς έχετε κάποια τέτοια εικόνα, κάποια καταγγελία, έχει έρθει στην αντίληψή σας αυτό το θέμα, το γνωρίζετε? Όχι, δεν είναι κάτι που κοιτάμε αυτό. Δεν είναι κάτι που κοιτάμε αυτό. Αυτό που λίγο σχετίζεται με αυτό είναι ότι το κόστος ενέργειας, το οποίο είχε αρκετά μεγάλη ύφεση σαν πρόβλημα, έχει ανεβαίνει πάλι. Εγώ κρατάω δύο πράγματα. Πρώτον, το ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό σε κάθε περίπτωση δηλώνει ότι ή το σκέφτεται να πάει διακοπές ή δεν θα πάει καθόλου. Κρατάω επίσης το ότι
παρά το γεγονός ότι παρατηρείται μια αποκλιμάκωση των τιμών σε συγκεκριμένα προϊόντα, σε συγκεκριμένα είδη πρώτης ανάγκης, είναι τέτοια η ψυχολογία του κόσμου και όλα αυτά που έχει ακούσει όλο αυτό το διάστημα, που αυτό δεν αποτυπώνεται στην αγορά. Και τρίτον, βεβαίως, κρατάω το γεγονός ότι αναμένουμε να δούμε όλος ο κόσμος σε μια στάση αναμονής για τα οικονομικά του και για την καθημερινότητά του. Σωστά. Ακριβώς, και είμαστε σε μια περίοδο φορολογικών δηλώσεων τώρα που όσο να είναι. Βέβαια. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χιωσέ. Χαιρετούμε. Γεια σας. Ευχαριστώ.